Κύριε Δελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Καθώς σήμερα, με αφορμή βεβαίως τον Αδό και το χαμό του Μίκη Θεοδωράκη, είχαμε όλη την ευκαιρία να θυμηθούμε την επιστολή την οποία είχε στείλει στο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός σας, τον κύριο Κουτσούμπα, λέγοντάς του ότι η επιθυμία του τώρα που έρχεται η ώρα του μεγάλου απολογισμού είναι να φύγει από τη ζωή ως κομμουνιστής. Και να κρατήσει τα μεγάλα μεγέθη στη ζωή του, όπως είπε, για τα οποία αισθανόταν περήφανος, για τη συμμετοχή του στους λαϊκούς αγώνες, στους πολιτικούς αγώνες, στο Δεκέμβρη, σε όλες τις διώξεις που υπέστη όλα τα επόμενα χρόνια και τις δεκαετίες, τον αντιδικτατορικό αγώνα, την τεράστια προσφορά του βέβαια στην ελληνική μουσική, στην παγκόσμια μουσική. Ήταν αυτός κυρίως που κατάφερε να παντρέψει τη μουσική, τη λαϊκή μουσική, με τα μεγάλα έργα των μεγάλων Ελλήνων ποιητών και να τα φέρει στο ίδιο τραπέζι με το νερό και το ψωμί μαζί και την ποίηση, όπως είπε ο Γιάννης Ρίτσος. Mm-hmm. Από το πρωί, κύριε Μελιγκόνη, όλοι έχουμε ένα σφίξιμο στην καρδιά μετά το άκουσμα του θανάτου του Μίκη, αλλά από την άλλη σκεφτόμαστε ότι άνθρωποι σαν το Μίκη δεν πεθαίνουν, εξακολουθούν να ζουν μέσα στο έργο τους, μέσα στη μουσική τους, μέσα στα τραγούδια τους που είναι κλεισμένα βαθιά στην ψυχή του ελληνικού λαού, γιατί τους αγώνες αυτού του λαού, τους κοινωνικούς, τους πολιτικούς, τους αιματηρούς, τους σκληρούς, τις διώξεις και όλους τους αγώνες, τους λαϊκούς, αυτούς τραγούδησε ο Μίκης Θεοδωράκης με το έργο του, γιατί είχε βαθιά πεποίθηση στον άνθρωπο, στην ελευθερία, στην κοινωνική δικαιοσύνη. Και στο τέλος, όλα αυτά θέλει να υπογραμμίσει με αυτή τη συγκλονιστική επιστολή που έστειλε πριν από ένα χρόνο στον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σύνδεση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω ότι η τελευταία επιθυμία ή μία από τις τελευταίες, εν πάση περιπτώσει, του Μίκη Θεοδωράκη ήταν η επιθυμία του να φύγει από τη ζωή με την ιδιότητα του κομμουνιστή. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.